συγκρατημένη αισιοδοξία μπορούμε να έχουμε λόγω και των μέτρων τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση πολύ σωστά και προώρα, εάν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες της παραμονής κατοίκων χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, μπορούμε να περιορίσουμε αυτόν τον κίνδυνο της εξάπλωσης του ιού. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει ο καθημερινός ο Έλληνας πολίτης. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να δούμε ποια είναι τα όρια μας. Λοιπόν, πολύ σωστά το είπατε ότι πολλά θα κριθούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ακριβώς. Ποιο είναι το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία? Το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία είναι να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται τη διάδοση του ιού, ώστε λιγότεροι να νοσήσουν, λιγότεροι να φτάσουν να χρειάζονται κρεβάτι εντατικής μονάδος, τα οποία ξέρουμε ότι δεν είναι πάρα πολλά. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες το τελευταίο διάστημα να αυξηθούν τα κρεβάτια αυτά. Κάθε νοσοκομείο, όπως και το δικό μας, έχει κάνει την ανάλογη προετοιμασία. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε περιστατικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε όσο γίνεται αυτό να το καθυστερήσουμε και να το αποφύγουμε. Λοιπόν, τώρα 48 νέα κρούσματα σήμερα, 743 συνολικά, 134 νοσηλεύονται, 45 διασωληνωμένοι, 20 νεκροί. Για την ιατρική κοινότητα το δείγμα αυτό είναι αρκετό, ούτως ώστε να σκιαγραφίσουμε κάποια χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά, ας πούμε, και βλέποντας πανευρωπαϊκά, ας πούμε, τα ποσοστά θνησιμότητας του ιού ανάλογα με αυτά που νοσούν, φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι ακόμα σε καλά όρια, είναι σε χαμηλά ποσοστά, συγκριτικά με την Ιταλία και την Ισπανία. Βέβαια, οι συγκρίσεις δεν είναι ακριβείς, γιατί στην Ιταλία και στην Ισπανία υπάρχει μεγάλη εξάπλωση της νόσου. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, οπότε πολλά περιστατικά δεν λαμβάνουν την αγωγή που πρέπει να λάβουν. Καταλάβατε, ναι, όταν βάζουν όρια τα 60 χρόνια για να διασωληνωθείς, γιατί τα κρεβάτια είναι συγκεκριμένα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις διαφορές. Το ότι η Γερμανία, ας πούμε, έχει τόσο μικρή θνητότητα έχει σημασία, γιατί έχει 25 με 30 χιλιάδες κλίνες, ενώ η Ιταλία δεν έχει, ας πούμε. Τώρα, ο κορονοϊός χτυπά στον πνεύμονα, σωστά? Ακριβώς, μπορεί να μολύνει και το στομάχι, θα σας ρωτούσε κάποιος? Όχι. Όχι. Το πρόβλημα με τον κορονοϊό είναι στο πνεύμονα. Εκεί είναι και η βασική. Όχι, μπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα και να μπει σε μια πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων και ο ασθενής να καταλήξει από διάφορα πράγματα, αλλά εκείνο είναι το χαρακτηριστικό το οποίο θα οδηγήσει τον ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια. Είναι αυτό που κάνει η προσβολή του πνεύμονα και στους δύο, και στα δύο πνευμονικά πεδία, και η έλλειψη οξυγόνου και η ανάγκη να υποστηριχθεί ο ασθενής μηχανικά. Τώρα, ένας ασθενής ο οποίος είναι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διασωληνωμένος, πότε νόσησε? Δηλαδή, πριν από μία ημέρα, πριν από δύο εβδομάδες? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ξέρουμε ότι από τη στιγμή που κάποιος θα μολυνθεί, θέλει τουλάχιστον 15 μέρες, μπορεί από 7 μέχρι 15 μέρες για να εμφανίσει την νόσο. Από εκεί και πέρα τώρα, από τη στιγμή που θα εμφανίσει την νόσο μέχρι να χρειαστεί να πάει στην εντατική μονάδα, εξαρτάται από το άτομο, από την ηλικία, από τα υποκείμενα νοσήματα και από πολλούς παράγοντες, τέλος πάντων, οι οποίοι θα παίξουν ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η πορεία. Καταλάβατε. Άρα, αν μολυνθώ εγώ, είναι πολύ σχετικό το πότε θα εκδηλώσω τα συμπτώματα. Ακριβώς. Σωστά. Τα συμπτώματα. Μπορεί να μην εκδηλώσει και ποτέ συμπτώματα. Τώρα. Θα το περάσουμε ελαφριά, με το να είμαστε και ασυμπτωματικοί ενδεχομένως. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν στοιχειώδεις προφυλάξεις που οφείλουμε όλοι να λαμβάνουμε ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι μας, ακόμα και αν δεν νοσεί κάποιο μέλος της οικογένειάς μας? Εντάξει, να δείτε. Το ότι, ας πούμε, βλέπουμε στον κόσμο έξω και κυκλοφορούν με μάσκες, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Το ότι για τους υγιείς σίγουρα όχι, και το επισημαίνω και καλά κάνετε και το λέτε κι εσείς, το λένε και άλλοι συναδελφοί σας. Ότι σηκωθήκανε από τα φαρμακεία και εξαφανίσανε όλες τις μάσκες της υψηλής προστασίας και δεν τα νοσοκομεία ζωρίζονται πολλές φορές να βρουν μάσκες γιατί καταναλωθήκαν σε αυτό το πράγμα, δεν είναι κανένα νόημα. Από εκεί και πέρα τώρα, η σωστή υγιεινή των χεριών, το πλύσιμο των χεριών, η απολύμαση με χρήση αντισηπτικών στο σπίτι μέσα, ειδικά όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, ειδικά όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, κάπου για να πάρουμε κάποιο αντικείμενο, προτού, ας πούμε,
ακουμπήσουμε πάνω μας. Καλό είναι, ξέρω εγώ, να υπάρχει μια σχετική απολύμαση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή, όπως τα χέρια μας. Mm-hmm. Σε επίπεδο πρόληψης, για να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Όχι. Το καλύτερο που είναι να μείνουμε σπίτι μας, να τρώμε και να κοιμόμαστε καλά. Και τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε στην πολιτεία και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ σας ρωτώ, γιατί το γνωρίζετε φαντάζομαι και εσείς, ότι τα fake news βρίθουν. Δηλαδή διαβάζουμε και ακούμε τα πάντα, από το να καταναλώνουμε πάρα πολύ νερό, για παράδειγμα σας λέω εγώ, υπάρχει, ή κάποια άλλα ροφήματα. Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητά μας. Ούτε βιταμίνες, ούτε νερά, ούτε τίποτα. Στον νομό Ρεθύμνου μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο επισήμως ευτυχώς κρούσμα. Ευτυχώς. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω, η ροή του κόσμου πώς καταγράφεται μέχρι στιγμής, εννοώ των ανθρώπων που ενδεχομένως έρχονται σε εσάς, προκειμένου να σας πούν ότι γιατρέ, έχω αυτά τα συμπτώματα και θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστώ, να γίνει το τεστ, να πάρουν το δείγμα. Ναι. Κοιτάξτε, καθημερινά, ας πούμε, ο αριθμός των ασθενών οι οποίοι έρχονται στα επίγοντα περιστατικά καταρχήν έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν βλέπαμε στην εφημερία 150-200 άτομα, βλέπουν στην εφημερία το νοσοκομείο 50 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι τα 150 δεν χρειάζονταν καν να έρθουν στο νοσοκομείο. Αυτοί που έρχονται, ένα ποσοστό, 3-4 άτομα περίπου, 2-3 άτομα, έρχονται με συμπτώματα που χρειάζεται καμιά φορά να μπουν σε ειδική κλινική ως ύποπτα, μέχρι να εξακριβωθούν αν είναι θετικά ή όχι, και μετά μετακομίζουν στην παθολογική κλινική. Μέχρι τώρα πάντως η ροή είναι πολύ ομαλή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρκάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.